Ενημέρωση για την πορεία των έργων και των μελετών που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας παρήχε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Νίκας. Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κοιτάξτε, η πόλη μας χρειάζεται μια θωράκιση η οποία υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μέχρι τώρα εκτελούμε δύο πολύ μεγάλα έργα. Από το νοσοκομείο, από το Ευθυφουρία μέχρι την Καλαμάτα, δημοπρατήθηκε και το δεύτερο. Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια και σε εξέλιξη ένα τρίτο αντιπλημμυρικό στη νέα είσοδο. Και βεβαίως υπάρχει και η μελέτη η οποία συντάσσεται από το Υπουργείο Υποδομών και τον ΜΟΡΕΑ για την προστασία την αντιπλημμυρική τη περιοχή ολόκληρη από την Παναγίτσα μέχρι το Πίδημα. Με διαβεβαίωσε μέχρι το Πίδημα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, ο κ. Δέντερ, ότι εντός των ημερών θα μας δώσει την εντολή δημοπράτησης του τρίτου μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι αυτά. Μόνο με τα τρία αντιπλημμυρικά ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο προϋπολογισμού. Δηλαδή ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο Δήμος. Λοιπόν, μου είπε εντός ημερών ή έχει πάρει εντολή η υπηρεσία προετοιμάζεται να δημοπρατήσει και το τρίτο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο. Και περιμένουμε εδώ να γίνει η σύσκεψη ή στην Αθήνα, διότι το θέμα είναι τεχνικό. Με την καταπάτηση των αποδεκτών προς τη θάλασσα. Διότι περί αυτού πρόκειται, αφού τους καταπατήσαμε, μετά πήγαμε και τακτοποίησαμε τα ό,τι χτίσαμε πάνω εκεί, ίσως καταπατημένους χώρους. Λοιπόν, δεν μπορούν οι αποδέκτες οι κάθετοι προς τη θάλασσα να πάρουν το νερό μιας πόλης η οποία αναπτύσσεται, ασφαλτοστρώνουμε, τσιμεντοστρώνουμε κλπ. Κλπ. Η μελέτη αυτή τη στιγμή είναι στην εξής κατεύθυνση. Να γίνουν μεγάλη αγωγή υπόγειοι για να μπορέσουμε να πάρουμε το νερό και να το διοικητεύσουμε προς τη θάλασσα. Βλέπετε, σε κάθε νεροποντή, η οποία είναι πάνω από το μέσο όρο, αποδεικνύεται ότι οι αποδέκτες τους οποίους έχουμε δεν μπορούν να πάρουν τα νερά αυτά. Και επειδή έχει αλλάξει και το κλίμα, βλέπετε στη Γερμανία πλημμύρες επί πλημμυρών και στην Γαλλία, ξηρασία και στην Ισπανία από την άλλη ή στη Βόρεια Γαλλία και εκτεταμένες καταστροφές. Πιστεύω πολύ σύντομα να έχουμε την ανακοίνωση που θα είναι εκτός από τη μελέτη και η χρηματοδότηση της μελέτης. Γιατί μελέτες είχαμε κάποια πολλά χρόνια μέσα στα ντουλάπια και αποδείχθηκε από τη διαδικασία των δημοπρασιών.